Ευαγγέλιο, το ΙΕ, το 15ο κεφάλαιο και εδάφιο 25. Σελίδες λοιπόν 921, κεφάλαιον ΙΕ από το Καταλουκάν Ευαγγέλιο και εδάφιον 25. 25 εδάφιο. Ή το δέο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασεν εις την οικία, ήκουσε συμφωνίαν και χορούς. Και προσκαλέσας ένα των δούλων, η ρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε, και έσφαξεν ο πατήρ σου το μόσχον των σιτευτών, διότι απείλαυσεν αυτόν η γένοντα, και οργίστη, και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Και εις εμέ ουδέ ερήφιον έδωκας ποτέ δια να εμφραθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγών σου των βίων με τα πορνών ήλθεν, έσφαξας δι' αυτών των μόσχων των στευτών. Ο δε είπε προς αυτόν τέκλον σύ πάντοτε μετεμού είσαι και πάντα τα εμάς σά είναι. Έπρεπε δε να εφραθόμεν και να χαρώμεν, διότι ο αδελφός σου ήτο νεκρό, ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλώστο και ευρέθη. Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού, ήτο άνθρωπος της πλούσιος ως της είχε οικονόμων, και ούτως κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζουν τα υπάρχοντα αυτού. Και κράξα σε αυτόν, είπε προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίο να ακούω περί σου, δώσ' τον λογαριασμό της οικονομίας σου, διότι θέλεις δυνηθεί πλέον να είσαι οικονόμος. Είπε δε καθε αυτόν ο οικονόμος, τι να κάνω, επειδή ο Κυριός μου αφαιρεί επ' μου την οικονομία, να σκάπτω δε δύναμαι, να ζητώ εντρέπομαι. Ενόησα τι πρέπει να κάνω, δια να με δεχθώσει στους οίκους αυτών όταν αποβληθώ της οικονομίας. Και προσκαλέσα σε ένα έκαστον των χρεοφιλετών του Κυρίου αυτού, είπε προς αυτόν πόσον χρεωστείς εις τον Κύριό μου. Ο δε είπε 100 μέτρα ελαίο. Και είπε προς αυτόν λάβε το έγγραφόν σου και καθίσα σταχαίως γράψε πεντίκοντα. Έπειτα είπε προς άλλον σύ δε πόσο χρεωστείς. Ο δε είπε 100 μόδια σύτου. Και λέγει προς αυτόν λάβε το έγγραφόν σου και γράψον 80. Και επίνεσεν ο Κύριος των άδικων οικονόμων ότι φρονίμως έπραξε, διότι η του αιώνος τούτου είναι φρονιμότερη στην εαυτόν γενεάν παρά τους ιούς του φωτός. Και εγώ σας λέγω, κάμετε εις αυτούς φίλους εκ του μαμονά της αδικίας, δια να σας δεχθώσιν εις τας αιωνίους κοινάς όταν εκλείψετε. Ο εν το ελαχίστο πιστός και εν το πολλό πιστός είναι, και ο εν το ελαχίστο άδικος και εν το πολλό άδικος είναι. Εάν λοιπόν εις τον άδικον μαμονά εφάνεται πιστή των αληθινών πλούτων, τι θέλει σας εμπιστευθεί, και αν εις τον ξένον δεν εφάνεται πιστή, τι θέλει σας δώσει το ειδικό σας. Ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους, διότι τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή τον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει. Δεν δύναστε να δουλεύετε θεόν και μαμονά. Ήκουον δε ταύτα πάντα και οι Φαρισαίοι φυλάργυροι όντες και περιεγέλουν αυτόν. Και είπε προς αυτούς, εσείς είστε οι δικαιώνοντες σε αυτούς ενώπιον των ανθρώπων. Ο Θεός όμως γνωρίζει τα σκαρδία σας, διότι εκείνο το οποίο μεταξύ των ανθρώπων είναι υψηλόν βδέλυγμα είναι ενώπιον του Θεού. Ο νόμος και οι προφήτες Ιωάννου υπήρχον. Από τότε η Βασιλεία του Θεού ευαγγελίζεται και παστής βιάζεται να εισέλθει σε αυτήν. Ευκολότερον δε είναι ο ουρανός και η γη να παρέλθωσει παρά μία κεραία του νόμου να πέσει. Πας ως της χωρίζεται τη γυναίκα αυτού και νυμφεύεται άλλη μοιχεύει. Και πας ως της νυμφεύεται και χωρισμένη από ανδρός μοιχεύει. Υπάρχει ένας νόμος πνευματικός, αδελφοί, απαράβατος μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εδώ που συνεχίζουμε πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κηρύττει τη χάρη. Όμως αυτός που κήρυξε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού δεν ήταν άλλος παρά ο Ιησούς ο Ναζωραίος, έζησε και εκτέλεσε τον νόμο. Για τον καλό χριστιανό, για τον άνθρωπο που πραγματικά ενδιαφέρεται για τη Βασιλεία των Ουρανών, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι νόμος για τον ίδιον, χάρις για τους άλλους. Αυτή είναι η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Για σένα, για μένα, όχι για σένα, για μένα είναι νόμος.
που σημαίνει ότι θέλω να είμαι και επειδή θέλω να είμαι στην απόλυτη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου, πήρα απόφαση να εκτελώ το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, όμως με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Για σένα όμως θα πω ότι ζήτησε τη χάρη του Χριστού για να μπορέσεις. Και αν έτσι σκεφτόμαστε όλοι μας μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, ένας-ένας χώρια, ότι για τον κάθε έναν από εμάς που αποφασίσαμε να πάμε στη Βασιλεία των Ουρανών, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού το κάνουμε νόμο, τότε μέσα σε αυτή την Εκκλησία θα υπάρχει και θα βασιλεύει η χάρις του Χριστού. Ένας νόμος λοιπόν που είναι απαράβατος μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού είναι ότι ουδής δούλος δύναται να δουλεύει δύο κυρίους. Διότι ή τον έναν θέλει μισήσει και τον άλλον θέλει αγαπήσει, ή στον έναν θέλει προσκοληθεί και τον άλλον θέλει καταφρονήσει, δεν δύναστε να δουλεύετε Θεόν και μαμονά. Ο χριστιανός δεν μπορεί να δουλεύει δύο κυρίους. Ο άνθρωπος εν γέννη, αλλά ιδιαίτερα μιλάμε σήμερα για το λαό του Θεού που έχει τις υποσχέσεις του Θεού, που έχει την εξουσία που είναι ο Λόγος του Θεού και έχει και τη χάρη που είναι ο Ιησούς Χριστός. Για τον χριστιανό, αδερφοί αγαπητοί, υπάρχει ένας νόμος. Δεν μπορεί να δουλεύει δούλος δύο κυρίους. Και αυτό ισχύει για τους χριστιανούς μόνο γιατί μόνο ο χριστιανός στην απεριόριστη ελευθερία του Πνεύματος του Αγίου έχει δουλώσει τον εαυτό του στο Χριστό και στα αδέλφια του. Από εδώ θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε από το πρώτο ερώτημα. Έχεις αποφασίσει να είσαι δούλος? Ένα πολύ ωραίο ερώτημα. Ο Θεός το έχει αποφασίσει. Λέει, έτι επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου θέλω εκχέ από του πνεύματός μου και θέλω σου προφητεύσει. Ο Θεός μας προσκαλεί να μας ελευθερώσει από τη δυναστεία του διαβόλου, να μας καταστήσει ελευθερούς, να μας προσφέρει την αγάπη του, να μας πλημμυρίσει την καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου με την αγάπη του Θεού, ώστε ο αγαπών των Ιησού Χριστών να είναι αυτός που υποτάσσεται και εκτελεί το Λόγο του τον Άγιο, άρα είναι δούλος στο Λόγο του Θεού. Απόλυτα ελεύθερος, αλλά δούλος. Ένα παράδειγμα. Έρχεται κάποιος και λέει, εγώ πίνω. Είμαι δούλος του ποτού. Δεν μπορώ να σταματήσω. Το βράδυ έρχεται, δέρνει τη γυναίκα του, μετά λέει, δεν θα ξαναπιώ. Την άλλη μέρα όμως πίνει πιο πολύ. Ποιος θα τον ελευθερώσει αυτόν? Δεν μπορεί άνθρωπος. Μόνο ο Χριστός. Τι κάνει τώρα ο Χριστός? Τον ελευθερώνει. Του λέει, ελεύθερος είσαι σε μια στιγμή. Και φεύγει η επιθυμία του τσιγάρου, των ναρκωτικών, του πιωτού. Φεύγει η επιθυμία. Ελευθερώνει το άνθρωπος εντελώς. Τι γίνεται? Ελεύθερος. Και λέει η Γραφή, μόνο όποιον ο Χριστός ελευθερώσει, αυτός είναι πραγματικά ελεύθερος. Και τώρα αυτός ο ελεύθερος άνθρωπος εκλέγει. Εκλέγει ποιος είναι ο ποιμένας του, ποιος είναι ο Κύριός του, ποιον ακολουθήσει. Και επειδή έχει γνωρίσει εκ πείρας την αγάπη του Χριστού, ποιον άλλον να εκλέξει από αυτόν που ξέρει ότι τον αγαπάει με αγάπη σε αιώνια. Και έτσι όλοι μας πιστεύω ότι έχουμε εκλέξει να έχουμε Κύριό μας και Θεό μας τον Ιησού Χριστό. Αμήν. Εάν λοιπόν τούτο είναι αληθές, αδελφοί αγαπητοί, ότι έχουμε όλοι μας εκλέξει τον Ιησού Χριστόν Κύριό μας και Θεό μας, τότε δεν μπορούμε να δουλεύουμε δύο κυρίους. Δεν μπορείς να ζεις μέσα σε δύο κόσμους. Δεν γίνεται. Είναι αδύνατο. Δύο πράγματα θα συμβούν στη ζωή σου. Ή τον έναν θα μισήσεις και τον άλλον θα αγαπήσεις, εν τέλει. Εάν αποφασίσεις δηλαδή να υπηρετείς δύο κυρίους, να είσαι με τον απόδειο στον κόσμο και με τον απόδειο στον Χριστό, στο τέλος θα φτάσεις να μισήσεις τον Χριστό και να αγαπήσεις τον κόσμο. Ή εις τον έναν θα προσκοληθείς και πάντοτε το ένας είναι ο Χριστός και τον κόσμο θα τον καταφρονήσεις. Αυτές είναι οι δύο καταστάσεις μέσα στις οποίες ο χριστιανός καλείται και δεν μπορεί να τους αποβάλει, να ζήσει. Δεν μπορεί να αποβάλει. Απομακρύνεσαι από τον Χριστό, στο τέλος θα τον μισήσεις και θα αγαπήσεις τον κόσμο.
προσκολάσαι στον Χριστό, στο τέλος θα τον αγαπήσεις και θα περιφρονήσεις τον κόσμο. Και μπορεί εκεί να κάνεις κάποιο λάθος. Να πεις ναι μεν, το έχω ακούσει, όχι τόσο φανατική. Αυτό είναι η παγίδα η μεγάλη του διαβόλου. Δεν είμαστε φανατικοί, πιστοί είμαστε αδερφοί. Πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκλέξαμε την οδόν της ζωής. Απορρίψαμε την οδόν της κατάρας. Μπροστά μας είναι ανοιγμένοι δύο δρόμοι. Ο ένας είναι που θα μας οδηγήσει στο να προσκολουθούμε στο Χριστό και να περιφρονήσουμε τον κόσμο. Δεν μας λέει να τον μισήσουμε. Τον περιφρονήσουμε. Δεν αξίζει για μας. Εμείς έχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Έχουμε τα αιώνια. Τα ασάλευτα, τα ασαλευόμενα θα κοιτάμε. Και τα πρόσκαιρα. Έχουμε τη δόξα του Θεού μέσα μας. Αυτός που κατοικεί μέσα μας είναι πιο μεγάλος από αυτόν που κατοικεί στον κόσμο. Εκλέξαμε Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο, αμήν αδερφοί. Εκλέξαμε τη Βασιλεία των Ουρανών. Εκλέξαμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Εκλέξαμε να προσκοληθούμε στον Ιησού Χριστό. Πάει, είναι τελειωμένο αυτό. Γιατί εκείνη η χαρά, εκείνη η ευλογία, εκείνη η ευτυχία, εκείνη η δόξα, εκείνη η οικογένεια η αγαπημένη, εκεί είναι η εκκλησία που στην οποία βασιλεύει ο Χριστός. Εκεί είναι η ζωή αιώνιος. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει στέρησης ουδεμία. Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, γι' αυτό δεν θα στερηθώ ουδενός. Εκεί είναι η απόλυτη τελειότης. Στον ατελή και άθλιο και αδύναμο άνθρωπο. Όμως αυτή η εκλογή μας, η συνειδητή που ομολογούμε στο όνομα του Χριστού ότι υπάρχει σε όλων τις καρδιές μας, μπορεί να χαθεί. Από τι? Από την απροσεξία της επιθυμίας της καρδιάς μας. Να ένα παράδειγμα. Ο πρεσβύτερος Ιώ στην παραβολή. Πιστός. Ποτέ δεν παρεύει εντολή του πατέρα του. Εργαζόμενος πάντοτε. Με όλη του την καρδιά. Σε αυτό το σημείο πιστεύω και θέλω όλοι μας να του μοιάζουμε. Ποτέ εντολή, το λέει με παρησία, ποτέ εντολή σου δεν παρεύει, πατέρα. Όπου μου λέγες να εργαστώ, πήγαινα. Ό,τι μου λέγες να κάνω, το έκανα. Ό,τι ήθελες ήταν νόμος για μένα. Δεν είμαι σαν τον γιο σου τον νεότερο, ο οποίος κάποια στιγμή άκουσε τη φωνή του κόσμου, δελεάστηκε, απομακρύνθηκε, πήγε στην γη την μακράν, εκεί έζησε ασώτος, εκεί έχασε τα πάντα, γιατί αυτή είναι όλη η ιστορία του ανθρώπου, του καθενός ανθρώπου. Ο Θεός μας θέλει κοντά του και ο άνθρωπος φεύγει. Και όταν φύγει, πού θα πάει? Στις πόρνες, στον Αζία Σώτος, στην αμαρτία, στην παράβαση. Και ποιες είναι οι συνέπειες? Φτώχεια, πείνα. Και μετά να ζήσω, θα πάω σε έναν που να, μες στον κόσμο αυτό να μου δώσει δουλειά. Και πήγε στον χειροβοσκό. Και εκεί στο χειροβοσκό έδινε και έτρωγαν τα γουρούνια ξυλοκέρατα. Και δεν του επέτρεπαν να φάει ένα ξυλοκέρατο. Όχι, εσύ λέει, δεν θα φας τίποτα. Ούτε ξυλοκέρατα. Όμως έφτασε κάποια στιγμή, ήρθε σε αυτόν και είπε, τι κάνω εδώ? Ας πάω στο σπίτι του πατέρα μου. Χάνομαι μέσα σε αυτό, πεθαίνω. Τρώω ξυλοκέρατα εκεί και ο χειρότερος δούλος του, ο πιο ταπεινός και ο πιο μικρός, ήταν χορτασμένος από τις τροφές του βασιλείου των ουρανών, του πατέρα. Και εγώ κάθομαι εδώ και χάνομαι. Και πήρε την απόφαση και γύρισε πίσω. Και ο πατέρας του, μόλις τον είδε, άνοιξε την αγκαλιά του. Έλα παιδί μου, σε περίμενα. Φορέστε του τη στολή την πρώτη. Βάλτε του ξανά το δαχτυλίδι. Φορέστε του τα υποδήματα. Φέρτε το μόσχο το σιτευτό. Σφάξτε το να φάμε, να χαρούμε, να δοξάσουμε το Θεό, να γλεντήσουμε. Με γλέντια πνευματικά, γιατί ο γιος μου πεθαμένος ήταν και αναισθήθη, απολωλός ήταν και ευρέθη. Όμως, να τώρα ο διαχειριστής της πατρικής περιουσίας, ο πρεσβύτερος Υιός, ο μόνος. Αυτός διαχειριζότανε. Όλα τα δικά μου, λέει, δικά σου είναι, του λέει ο πατέρας. Και ο γιος τι λέει? Ποτέ εντολή σου δεν παρεύει. Ό,τι ήθελες έκανα. Ο τέλειος χριστιανός. Πάντα ό,τι μου λέγες, όπου και να βρισκόμουν. Ό,τι μου λέγες, αυτό έκανα. Αλλά όταν μια μέρα γύρισε στο σπίτι του πατέρα του από τα χωράφια, του άκουσε γλέντια, τραγούδια, χαρές.
Ρωτάει τι είναι, λέει, απέστρεψε ο αδερφός σου. Και ο πατέρας σου χάρηκε και έσφαξε το μόσχο το σιτευτό. Και αυτός δεν ήθελε να μπει μέσα στη χαρά του πατέρα του. Γιατί? Γιατί η καρδιά του δεν είχε το θέλημα του Θεού. Δεν φιλοξενούσε το πνεύμα του Χριστού. Δεν μπαίνω μέσα. Δεν έχω εγώ δουλειά με αυτά. Σκληρύνθηκε. Για κοιτάξτε, ο καλύτερος διαχειριστής, ο καλύτερος χριστιανός. Για σκεφτείτε, ποιος είναι ο καλύτερος χριστιανός από εδώ μέσα? Πέστε που δεν είναι, ότι είμαι εγώ. Και ξαφνικά σκληραίνεται η καρδιά μου, αγριεύει. Γιατί? Γιατί ο Θεός ήθελε να ευλογήσει εκείνον, τον οποίον εγώ δεν ενέκρινα. Δεν ενέκρινα να ευλογήσει ο Θεός αυτόν. Εγώ ήθελα ο Θεός να ευλογεί εμένα και όποιον θέλω εγώ. Έχω δική μου γνώμη, δική μου άποψη, δική μου θέση. Δεν τα λέει καλά ο Θεός. Δεν τα λέει καλά ο αδερφός. Δεν τα λέει καλά, δεν τα λένε καλά αυτοί. Εγώ τα λέω καλά. Και εγώ που τα λέω καλά είμαι απόξω. Και έρχεται ο πατέρας μου, έλα παιδί μου μέσα. Έλα στη χαρά του αδερφού σου. Έλα παιδί μου μέσα στο σπίτι. Μην κάθεσαι απ' έξω. Έλα μέσα στο σπίτι. Τώρα η αποστασία αυτή είναι πιο δύσκολη, αδερφή. Δεν είναι σαν την αποστασία του νεότερου. Είναι η αποστασία του πρεσβύτερου που είναι πολύ δύσκολη. Γιατί έχει αυτοδικαίωση. Τι έχει? Υπερηφάνεια. Αλαζονία. Αλαζονία. Εγώ ξέρω. Δεν ξέρει ο Λόγος του Θεού, δεν ξέρει ο Θεός, δεν ξέρει η φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ξέρουν, εγώ ξέρω. Και την αυτοδικαίωση ήμουν πάντοτε πιστός. Και δεν μπήκε μέσα. Δεν μπήκε μέσα. Και τα χάσε όλα. Δεν του μείνε τίποτα. Ενώ τα είχε όλα, στην πραγματικότητα δεν είχε τίποτα. Ενώ τα είχε όλα. Και του τα έχει υποσχεθεί όλα. Σαν τον Ισραήλ, σαν τον Ιακώβ, εγώ σου υπόσχομαι τα πάντα. Αλλά εκείνο που βλέπω στην καρδιά σου είναι αλαζονία, υπερηφάνεια. Όπως ακριβώς βλέπουμε εμείς σήμερα στην καρδιά του πρεσβύτερου Ιού. Αλαζονία και υπερηφάνεια. Και αυτός δεν έχει καταλάβει τίποτα. Γνώμη, άποψη δεν έχει. Εγώ έχω δίκιο, εσύ πατέρα δεν έχεις δίκιο. Και έρχεται τώρα ο Ιησούς Χριστός να δώσει μια ωραία ιστορία στους μαθητάς του για να κατανοήσουν τα πράγματα, ότι ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει με το Λόγο του Θεού και την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου και ποτέ με την καρδιά του. Ποτέ με την καρδιά του. Γιατί θα πέσει σε καταστροφή πολύ μεγάλη. Έστω και αν έχει όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Έστω και αν έχω όλη την ευλογία του Θεού μέχρι σήμερα, αν σήμερα αποφασίσω να περπατήσω κατά την επιθυμία της καρδιάς μου, γιατί έτσι εγώ το κρίνω σωστό, θα πέσω σε προβλήματα, σε δυσκολίες. Έλα εδώ, λέει, να σας εξηγήσω, λέει ο Χριστός. Υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος έκαμε διαχειριστή του έναν άνθρωπο, έναν οικονόμο. Του λέει, εσύ θα αναλάβεις τη διαχείριση όλων των υπαρχόντων. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, διαχειριστής και οικονόμος των υπαρχόντων των ανθρώπων τότε, είχε απόλυτη ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει. Είχε πει ο Θεός, ο Φαραώς, στον Ιωσήφ, όλα είναι κάτω από τη δική σου εξουσία. Εσύ είσαι δεύτερός μου, εκτός από το βασιλείο μου. Ο Πετεφρής είχε πει στον Ιωσήφ, όλα είναι κάτω από τη δική σου εξουσία, εκτός από τη γυναίκα μου και εμένα. Αυτός ήταν ο οικονόμος. Απεριόριστη εξουσία. Και δεν ήξευρε, λέει η Γραφή, ο Πετεφρής τι έκαμε ο Ιωσήφ με τα υπάρχοντά του. Και δεν ήξερε ο Φαραώ τι έκανε ο Ιωσήφ σε όλη την Αίγυπτο με το βασίλειό του. Δεν ήξερε. Τον εμπιστευόταν όμως. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ιωσήφ ο Πετεφρής. Είχε απόλυτη εμπιστοσύνη στον Ιωσήφ ο Φαραώ. Και αδερφοί αγαπητοί, θέλω να σας πω κάτι που είναι πολύ σοβαρό.
Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Θεός, αδελφέ, στο να κυβερνάς την οικογένειά σου, έχει απόλυτη εμπιστοσύνη σε σένα. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Θεός στους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Θεός στη μητέρα που κυβερνάει τα παιδιά της. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Ξέρετε γιατί? Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την αδυναμία μου, την αδυναμία σου και την αδυναμία μας. Αλλά έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Θεός σε μένα, παραδείγματος χάρη, επειδή γνωρίζει ότι τη διακυβέρνηση του σπιτιού μου την έχω αναθέσει στον Χριστό. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Θεός στους πρεσβυτέρους και στον ποιμένα, εάν γνωρίζει ότι όλη τη διαχείριση της Εκκλησίας την έχει αναθέσει στον Χριστό. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη ο Θεός σε σένα, αδελφή, για να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, εάν γνωρίζει ότι όλη τη διοίκηση και τη διαχείριση της οικογένειάς σου σαν οικοφύλακας την έχεις αναθέσει στον Χριστό. Αλλά εν αληθεία, όχι εν πονηρά καρδία, μάλλον διαρθώστε τη λέξη λάθος, όχι μέσα από την αυτοδικαίωση του πρεσβύτερου Υιού. Ο πρεσβύτερος Υιός δεν ήταν πονηρός, αυτοδικαιωμένος ήταν. Αυτοδικαιωμένος. Ο οικονόμος λοιπόν είχε όλη τη διαχείριση του πλουσίου ανθρώπου. Έκανε ό,τι ήθελε. Αλλά πληροφορήθηκε ο πλούσιος εκείνος άνθρωπος και κάποιοι τον κατηγόρησαν, δεν το έψαξε αυτός. Κάποιοι τον κατηγόρησαν, και εδώ να προσέξουμε αδελφοί αγαπητοί τη δουλειά του διαβόλου, που είναι κατήγορος των αδελφών ημών ημέρα και νύχτα, ο οποίος πηγαίνει στο Θεό και λέει: ποιος αυτός, εκείνος, εκείνη, τι μου λες τώρα, που είναι μέσα στην αμαρτία. Και αυτή είναι η κατηγόρια του. Αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί έχουμε τον Ιησού Χριστό που λέει: εγώ πλήρωσα, πατέρα, για την αμαρτία του, μην το λογαριάζεις. Και έτσι ο Θεός σε αφήνει ελεύθερο. Αυτή είναι η χάρη του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Και πάντοτε νικάει ο Χριστός τις κατηγόριες του διαβόλου μπροστά στο Θεό, όταν εσύ έχεις αφοιερώσει τη ζωή σου στον Ιησού Χριστό, στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Και αυτό, αδερφοί, είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Από τον ουρανό σήμερα σας βεβαιώνω. Είσαι αθώος, σοφός, νικητής, ευλογημένος, εάν η ζωή σου είναι αφιερωμένη στο Χριστό με απόλυτη υπακοή στο Λόγο Του και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τα χάνεις όλα. Αν είσαι αφιερωμένος στον Ιησού Χριστό με προσοχή στα λόγια του έντιμου και του προσβήτη ή στη φωνή του ψευδοπροφήτη και μακαρίζεις και καλοπιάνεις και καλοπιάνεσαι και μακαρίζεσαι από άλλους ανθρώπους. Εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι τι λένε οι άνθρωποι για μας. Είναι τι λέει ο Χριστός για σένα. Τι λέει ο Χριστός για σένα είναι αυτό το οποίο θα σε φέρει και στην ευλογία και στη χαρά και στην ειρήνη και στην υγεία και στη δόξα και στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό μας ενδιαφέρει. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Κατηγορήθηκε λοιπόν ο οικονόμος ότι διασκόρπιζε τα υπάρχοντα αυτού, ότι έκανε κακή διαχείριση. Όχι ζωνας ότος, και να το προσέξουμε αυτό. Κατηγορήθηκε ότι διασκορπίζει τα υπάρχοντα του Κυρίου του, γιατί δεν έχει σοφία, σύνεση, καλή διαχείριση, και αντί η οικονομία του Κυρίου του να αυξάνεται, μειώνεται, γκρεμίζεται. Πήρε 5 τάλαντα και τα έκανε 4 και αύριο 3 και στο τέλος κανένα. Μα δεν είναι δυνατόν να σου δίνει τάλαντα ο Θεός και εσύ να τα διασκορπίζεις, να σου δίνει παιδιά ο Θεός και εσύ να τα στέλνεις στην κόλαση, να σου δίνει να υπηρετείς εκκλησία και εσύ να σκανδαλίζεις, να διασκορπίζεις από ασοφία, από λάθη. Εν τέλει από υπερηφάνεια στη γνώμη σου και στην άποψή σου. Σου αφαιρεθεί η οικονομία.
Δεν θα είσαι πια πρεσβύτερος μέσα στην εκκλησία. Δεν θα είσαι πια πατέρας μέσα στο σπίτι σου. Δεν θα είσαι μητέρα μέσα στην οικογένειά σου. Τίποτα δεν θα είσαι. Και από εκεί και πέρα θα προχωρήσεις και χειρότερα βήματα. Τα βήματα της ανομίας, τα βήματα της αδικίας και εν τέλει τα βήματα της κρίσεως. Έλα να μου δώσεις λογαριασμό, λέει τώρα ο πλούσιος οικονόμος, το απλούσιο αφεντικό στον οικονόμο του. Και ο οικονόμος τα χάσε. Λέει, ποπό, θα μου αφαιρεθεί η οικονομία. Κάτι πρέπει να κάνω. Να το μυστικό. Να μετανοήσω, να διορθώσω, να επιστρέψω, να αλλάξω, γιατί ο Θεός είναι μακρόθυμος. Είναι πολυέλεος. Είναι ελεήμων, είναι εκτήρμων. Αρέσκεται να ευλογεί. Χαίρεται να ευλογεί. Δεν θέλει το θάνατο του αμαρτωλού. Θέλει την αιώνια ζωή για τον αμαρτωλό, εάν μετανοήσει. Είναι ένα προσκλητήριο, αδερφοί αγαπητοί, μετάνοιας και αγιασμού σήμερα. Και ο αγιασμός είναι η αφιέρωσή μας στο Θεό. Είναι η προσοχή μας στο Λόγο του Θεού και στη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Είναι ο φόβος του Θεού που πλουτίζει και σοφίζει τον άνθρωπο. Και φόβος Θεού σημαίνει ενδιαφέρομαι πάρα πολύ για το θέλημα του Θεού. Το λογαριάζω. Και όχι μόνο απλώς ενδιαφέρομαι και το λογαριάζω το Λόγο του Θεού και το θέλημα του Θεού, αλλά ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρομαι και δεν λογαριάζω κανένα άλλο θέλημα. Ούτε του έντιμου, ούτε του προσβήτη, ούτε του προφήτη, ούτε του ποιμένα, ούτε του πρεσβυτέρου, ούτε κανενός δεν λογαριάζω. Το θέλημα του Θεού θέλω. Από όπου και να έρχεται. Άνθρωπος αμαρτωλός και άθλιος είναι και οποιοδήποτε άνθρωπος ανάμεσά μας, αδελφοί. Ο μόνος που έχει δύναμη και εξουσία είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, που εκφράζεται μέσα από το Λόγο Του και τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Τους αγαπάμε, τους τιμούμε με διπλάσια τιμή αυτούς που κοπιάζουν στο έργο του Θεού και μάλιστα στο Λόγο του Θεού, υποτασσόμεθα στους πρεσβυτέρους μας, στους προϊστώτες μας, αλλά βασιλιάς μας, Κύριος μας και Θεός μας είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Άγιος. Αλληλούια. Τι να κάνω? Αρχίζει και ανησυχεί. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμα. Δεν ανησυχείς. Τι να κάνω? Θα μου αφαιρεθεί η οικονομία. Και κάθεται και σκέφτεται για το μέλλον του. Και λέει το βρήκα τι θα κάνω. Θα δημιουργήσω διεξόδους να με δεχθούν στις μονές τους όταν θα μου αφαιρεθεί, είπε, η οικονομία. Θα πρέπει να δημιουργήσω καταστάσεις. Και τι έχω στα χέρια μου? Την οικονομία που με εμπιστεύθηκε ο Κύριος μου. Δεν έχω τίποτα άλλο στα χέρια μου. Τη ζωή μου έχω στα χέρια μου. Να ζητιανεύω ντρέπομαι. Να σκάβω δεν μπορώ. Όμως μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό που μου έχει δώσει και δεν μου έχει αφαιρεθεί ακόμη, να το χρησιμοποιήσω για τη δική του δόξα. Τι μου έχει δώσει? Το Λόγο του. Το Πνεύμα το Άγιο, τη ζωή μας, την υγεία μας, την εκκλησία του, την οικογένειά μας, τα αδέλφια μας, τα αδέλφια μας τα ταπεινωμένα, τα αδέλφια μας τα ευλογημένα, όλους αυτούς. Να, αδερφέ αγαπητέ, ένα ωραίο δρόμο που σου ανοίγει ο Θεός. Υπηρέτησε την εκκλησία. Να δεις ο Θεός τι θα κάνει για σένα. Όχι μόνο δεν θα σου αφαιρέσει την οικονομία, αλλά πολύ περισσότερα θα σου δώσει, γιατί σε χρειάζεται να υπηρετείς με την προσευχή σου, με την παρηγοριά σου, με την υπομονή σου, με τον κόπο σου, με ό,τι δυνατότητα έχεις από τον Κύριό σου και σου έχει δώσει να το διαχειρίζεσαι. Υπηρέτησε τους αδερφούς σου, υπηρέτησε την εκκλησία, υπηρέτησε τον αδύνατο, υπηρέτησε τον φτωχό, υπηρέτησε τον ταπεινό. Υπηρέτησε και τον πλούσιο. Υπηρέτησε και τον ευλογημένο. Υπηρέτησε τον Ιησού Χριστό. Αλληλούια. Υπηρέτησε τους. Και θα δεις ότι ο Θεός είναι αγαθός. Είναι πολύ καλός. Θα συνεχίσει να σε ευλογεί σφόδρα. Αλλά υπηρέτησε τους ταπεινά. 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 Ο άνθρωπος, αδελφοί αγαπητοί, που μαθαίνει να μην χαλάει χατήρια, εν Χριστώ Ιησού, γιατί θέλω, δεν τα καταφέρνω, σε κανένα να μην χαλάω χατήρι, εκτός αν είναι αμαρτία ή παράβαση. Θα μου πεις τα καταφέρνεις, όχι. Αλλά ο άνθρωπος που θα τα καταφέρει και θα βρει χάρη από το Θεό σε αυτό, αδελφοί αγαπητοί, θα απολαμβάνει πάντοτε την ευλογία του Θεού. Είναι ο άνθρωπος ο ταπεινός,
που δεν έχει άποψη και την άποψή του την έχει βάλει κάτω από το θέλημα του Θεού. Να μην χαλάς χατήρι στη γυναίκα σου, μπορείς. Εν Χριστώ Ιησού. Να μην χαλάς χατήρι στον άντρα σου, μπορείς. Εν Χριστώ Ιησού. Να μην χαλάς χατήρι στα αδέλφια σου, μπορείς. Αλλά εν Χριστώ Ιησού στα παιδιά σου. Ακόμη και στους ανθρώπους του κόσμου. Αλλά πάντοτε εν Χριστώ Ιησού. Μη φοβάσαι, δεν θα σε αδικήσει κανείς. Γιατί θα σε ευλογεί ο Θεός. Και να σε αδικούν οι άνθρωποι, πιο πολύ θα σε ευλογεί ο Θεός. Θα σου παίρνουν οι άνθρωποι, ένα θα σου δίνει ο Θεός 100. Θα σου παίρνουν οι άνθρωποι, λίγη από τη χαρά θα πλημμυρίζει ο Θεός την καρδιά σου χαρά. Είναι ένα ωραίο προσκλητήριο για ένα καινούριο ξεκίνημα. Αφιέρωση, αγιασμός, αλλά με πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου. Να τρέμουμε στο Λόγο του Θεού πάντοτε. Και θα δείτε, αδερφοί αγαπητοί, πώς θα αλλάξει η ζωή μας. Θα αλλάξει η οικογένειά μας. Θα αλλάξει η εκκλησία μας. Θα αλλάξουν όλα. Και θα τα αλλάξει ο Χριστός. Είναι αυτός που δημιουργεί νέα πράγματα. Είναι αυτός που ξέρει να δίνει και κανείς δεν μπορεί να πάρει. Είναι αυτός που ξέρει να ανοίγει και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Είναι αυτός που μπορεί να υψώνει και κανείς δεν μπορεί να ταπεινώσει. Είναι αυτός που μπορεί να δοξάζει και κανείς δεν μπορεί να ονειδήσει. Αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός να είναι μαζί σου. Είναι το μυστικό το μεγάλο. Εάν ο Χριστός είναι μαζί σου, ποιος μπορεί να είναι αντίον σου? Ποιος? Όλες οι πύλες της κολάσεως να ανοίξουν. Ένα λόγο θα πει ο Χριστός. Άλλωστε έτσι κι αλλιώς είναι δεμένοι. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν. Εμείς θέλουμε ο Χριστός να είναι μαζί μας. Πολύ το θέλω. Δεν πιστεύω να μην το θέλεις κι εσύ. Πολύ το θέλω. Θέλω να είναι μαζί μου ο Χριστός. Αλλά για να είναι μαζί μου ο Χριστός πρέπει να είμαι εγώ μαζί του. Θέλω να είναι μαζί με την οικογένειά μου ο Χριστός. Να φυλάει τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, να μας φυλάει όλους. Το θέλω, αδερφοί, τι να πω. Δεν το θέλουμε? Το θέλω. Θέλω να δοξάζεται ο Χριστός. Θέλω να είναι ο Χριστός με την εκκλησία μας. Θέλω να είναι εδώ βασιλιάς, να κάνει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει να κάνει. Του δίνουμε την απόλυτη ελευθερία. Κύριε, κάνε εσύ ό,τι θέλεις. Γιατί ξέρουμε ότι μας αγαπάς και αυτό θα κάνεις, που θα κάνεις θα είναι το καλύτερο για μας. Ας τον να κάνει ό,τι θέλει. Ας αφήσουμε, αδελφοί αγαπητοί, τον Χριστό. Και ας τον παρακαλέσουμε να μας δίνει εντολές. Και εμείς να λέμε, ιδού εγώ, Κύριε. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να δουλεύει δύο κυρίως. Δεν γίνεται. Ή τον έναν θα μισήσει και τον άλλον θα αγαπήσει, ή στον έναν θα προσκοληθεί και τον άλλον θα περιφρονήσει. Δεν μπορεί να συγκάμει το φως με το σκοτάδι. Δεν μπορεί. Όπου είναι το φως, σκοτάδι δεν υπάρχει. Και ο Θεός είναι φως. Και σκοτία είναι αυτό, δεν υπάρχει ουδεμία. Δεν μπορεί να κάνει το είδωλο με την αλήθεια. Δεν μπορεί να κάνει. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να κάνει το φρόνημα του κόσμου με το φρόνημα του Χριστού. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να γίνει. Αλλά ας ξέρουμε με τα πάση βεβαιότητας ότι αν πάρουμε απόφαση να ακολουθήσουμε το φρόνημα του Χριστού, τότε ο Θεός μας δίνει όλη την εξουσία. Ιδού δίδω εις εσάς πάσαν εξουσία, όλη τη δύναμη να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και κανένας δεν μπορεί να σας βλάψει. Αδελφοί αγαπητοί, είναι μια ωραία ευχή. Εύχεστε υπεραλλήλων, λέει η Γραφή, ο Θεός να είναι μαζί σας. Αμήν.